Κυρίες και κύριοι, πάμε να γυρίσουμε στα της εξωτερικής πολιτικής, στα εθνικά όπως είχαμε συνηθίσει να λέμε. Καλησπερίζω τον κύριο Γιάννη Μάζη, τον γνωστό καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και πολιτικής θεωρίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Μας ακούτε, καλησπέρα, κύριε Μάζη? Καλά, καλά. Κύριε Μάζη, ξεκινώ ρωτώντας σας πόσο στα σοβαρά, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να πάρουμε τις καθημερινές πια ρητορικές εξάρσεις του Ερντογάν, που έχουν φύγει από το κομμάτι των προκλήσεων ή της δημιουργίας τετελεσμένων και έχουν περάσει στο κομμάτι της ευθείας απειλής πια, έτσι. Οπτικά έχει αναβαθμίσει εμπράκτος τις απειλές περί του θα έρθουμε νύχτα, γιατί έχει αρχίσει νυχτερινές υπερπτήσεις με drone και F-16. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί αποτελεί ποιοτική κλιμάκωση και ποιοτική αναβάθμιση της απειλής. Εκείνο όμως το οποίο δεν κουράζομαι να λέω τον τελευταίο μήνα, είναι ότι ο κύριος Ερντογάν, εκείνο που προσπαθεί να κάνει είναι, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ελληνικών κυβερνήσεων. Ναι. Δηλαδή, διεθνές δίκαιο, συνθήκη της Λοζάνης, εισβολή, κατοχή κτλ. Προσπαθεί να αναστρέψει την εικόνα. Να δημιουργήσει δηλαδή μια μαγική εικόνα, δημιουργώντας τεράστια σύγχυση στο διεθνές περιβάλλον, γιατί το εσωτερικό του δεν μπορεί να τα κατανοήσει όλα αυτά. Έτσι, οι πλατιές λαϊκές μάζες δηλαδή στην Τουρκία, προσπαθεί να δημιουργήσει στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έλεγα πρωτίστως στην Ευρώπη μια μαγική εικόνα η οποία να ενσπείρει αμφιβολίες ότι βρε παιδί μου τελικά μήπως έχει και κάποιο δίκιο η Τουρκία. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι πρόθυμοι να το δουν αυτό. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω, ανταποδίδοντας την εκτίμηση που μου έδωσε ο κύριος Αρβανίτης στον κύριο Αρβανίτη, γιατί και εγώ τον εκτιμώ, είναι το εξής. Θα σκεφτούμε ποτέ ως έθνος πώς ακριβώς βρίσκονται αυτοί οι πρόσφυγες στη θάλασσα? Πώς ακριβώς βρίσκονται αυτοί οι πρόσφυγες στις νησίδες του Εύρου? Γιατί αν το σκεφτούμε αυτό και πάρουμε και τα μέχρι σήμερα στοιχεία, δηλαδή όλες τις φωτογραφίες που βλέπουμε τη στρατοχωροφυλακή να μεταφέρει βιαίως αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους στα σύνορα ή να μεταφέρει αυτούς τους ανθρώπους και να τους παραδίδει στους λαθροδιακινητές, τους λαθρεμπόρους ψυχών. Θα πρέπει μήπως στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου βρίσκεται και η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ και άλλες ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες, να καταθέσουν ένα ψήφισμα καταγγελίας εναντίον του κυρίου Ερντογάν και της τουρκικής κυβερνήσεως ότι ουσιαστικά επιτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος, ούτως ώστε μετά να προσφύγουμε κατευθείαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να ζητήσουμε τη δίωξη της κυβερνήσεως αυτής, η οποία εκθέτει σε κινδύνους ζωής αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Γιατί δεν εξατμίζονται, ούτε τους φέρνουν μαγικές δυνάμεις στη μέση της θάλασσας ή στις νησίδες του Εύρου. Σύμφωνοι. Απλώς το ένα κομμάτι της συζήτησης που καλά κάνετε και το θίγετε είναι πώς φτάνουν εκεί. Το άλλο ακριβώς, βέβαια, κομμάτι, και επ' αυτού νομίζω διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση, είναι τι πρέπει να κάνει ένα κράτος όταν καλός ή κακός φτάνουν εκεί. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι θαλασσοπνίγονται, ας πούμε. Έχει μεγάλη σημασία πρωτίστως να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που σας λέω. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε την διεθνή νομοθεσία περί καθεστώτος προσφύγων. Ναι. Να θυμηθούμε ότι η Τουρκία είναι η πρώτη ασφαλής χώρα όπου φτάνουν οι πρόσφυγες, το τονίζω, οι πρόσφυγες, και διατηρούν την προσφυγική τους ιδιότητα. Ναι. Και ότι από εκεί και πέρα, εάν θέλουν οι μέχρι εκείνη τη στιγμή πρόσφυγες να πάνε οπουδήποτε αλλού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να πάρουν βίζα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, την απόφαση του περσινού Φεβρουαρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με πρόεδρο μάλιστα τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Σισιλιάνο,
για την περίπτωση της Μελίτα, της Μελίγια, όπου δηλαδή είχαμε εισβολή παρανόμων στο έδαφος το Ισπανικό, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάσισε ότι αυτοί πρέπει να επιστρέφουν αμέσως χωρίς δικαίωμα υποβολής αιτήσεως ασύλου. Επειδή ακριβώς ξέρουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αυτές οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γίνονται αυτόματα, ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Να εφαρμόσουμε λοιπόν και αυτήν την απόφαση. Και βεβαίως αυτό το οποίο λέω, το τρίτο, είναι ότι πρέπει οι ευθύνες που έχει ο κύριος Ερντογάν την ώρα που αυτά θα γίνονται να αποδοθούν και να του προσαφθεί η κατηγορία του εγκληματίου κατά της ανθρωπότητος. Μάλιστα. Διότι αυτός βιαίως οδηγεί τους δυστυχείς αυτούς τους ανθρώπους είτε στη θάλασσα είτε στις διάφορες νησίδες. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Καλό βράδυ.